ιστορία. Έγινε ένα έγκλημα στην Καλυθέα. Το κόπο κάτω στην Καλυθέα. Σκοτώσαν τον καημένο Θανασόπουλο. Δεν ξέρω το μικρό του όνομα, είναι γνωστό ως καημένος Θανασόπουλος. Το έγκλημα είχε ως εξής. Ο Θανασόπουλος είναι παντρεμένος με τη Φούλα. Η Φούλα είναι μια καλονή και έχει μια μάνα που δεν θυμάμαι το όνομά της. Η Φούλα με τη μάνα της σκοτώσαν τον καημένο Θανασόπουλο. Προσέξτε. Το τραγούδι αυτό έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία όταν ενέπνευσε τον Ιάκωβο Μονταδάρη να γράψει το τραγούδι. Λοιπόν, ο δίσκος τότε που κυκλοφόρησε, τότε λέγονταν πλάκες, οι δίσκοι, αυτή είναι, τότε οι πλάκες λοιπόν αυτές, πούλησαν πιο πολλά αντίτυπα, η πλάκα που είχε τον τίτλο «Κακούργα πεθερά» λέγεται το τραγούδι. Αυτές οι πλάκες λοιπόν, αγαπητοί, πούλησαν πιο πολλά αντίτυπα από όσα γραμμόφωνα υπήρχαν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Νομίζω πως είναι τυχαίο για το γεγονός. Τέλος πάντων, να μην σταθούμε άλλο σε αυτό. Από αυτή την περίοδο έχει βγει μια παρομοιώδης φράση. Η φράση «Σπάω πλάκα». Είναι αλήθεια, αυτό είναι διασταυρωμένο, το διάβασα στο ίντερνετ. Προσέξτε να δείτε. Οι γαμπροί, οι εκάστοτε απανταχού γαμπροί, αγοράζαν πλάκες και τις σπάγανε στα πόδια της πεθεράς τους. Μπορεί γι' αυτό να πούλησε τόσο πολύ αυτός ο δίσκος. Ο Ιάκωβος Μοντανάρης το είπα, δεν προσέρχεται. Δεν προσέρχεται. Είμαι λίγο ταχύγλωση. Τσακώσαν όλους τους και είναι στη φυλακή.